Καλησπέρα σας και από εμένα. Καταρχάς, από βήματος εδώ θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας που συναμορφώσαμε αυτό το λογότυπο την τιμή και την περηφάνεια για την υιοθέτηση της προστάσεώς μας από την Παμποδιακή Ομοσπονδία για την επαιτειακή εκδήλωση μνήμης των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να περάσουμε λίγο στις διαφάνειες, να δούμε λίγο την πηγή έμπνευσης του λογοτύπου μας. Καταρχήν, όπως προαναφέρθηκε από τους δύο προλαλήσαντες, η αρχική ιδέα ήταν να διαμορφώσουμε κάτι το οποίο μακροσκοπικά θα αποτελούσε το γράμμα G από την αρχική λέξη της λέξης, από την αρχική, το αρχικό γράμμα της λέξης genocide, το οποίο θα το συναποτελούσε μία πορεία. Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ πέρα είναι τραβηγμένη κάπου στο 1922-1923 από έναν Αμερικανό ιεραπόστολο, τον James Barton, ο οποίος την εξέδωσε πρώτη φορά το 1930. Μια εικόνα γνώριμη σε εμάς στους πόντιους, την έχουμε χρησιμοποιήσει πολλάκις κατά τις επαιτειακές εκδηλώσεις μας μνήμης. Βέβαια, είναι μια εικόνα που συνειρμικά πιστεύω στις σημερινές κοινωνίες είναι πολύ γνώριμη, γιατί έχουμε έκτοτε συναντήσει πολλά αντίστοιχα καραβάνια ανθρώπων ταλαιπωρημένων. Υποτίθεται ότι αυτή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του James Barton, αυτή η φωτογραφία απεικονίζει προσφυγόπουλα, ορφανά, 5.000 όπως αναφέρει στον αριθμό, που οδεύουν προς το Χαρπούτ. Μια πορεία που γνωρίζουμε ότι και οι Έλληνες του Πόντου την είχαν πάρει εξίσου. Δεν γνωρίζουμε την εθνικότητα των παιδιών της συγκεκριμένης φωτογραφίας, αλλά γνωρίζουμε ότι και οι Έλληνες του Πόντου πήραν τον ίδιο δρόμο κάποια στιγμή. Και σύνθεση επίσης τα αμάραντα, την Παναία στα δάκρυα που λέμε εμείς οι Πόντοι, για να απεικονίσουμε κάτι το αισιόδοξο που γεννάται μέσα από την πορεία των ίδιων των ανθρώπων. Λοιπόν, περαιτέρω πηγές έμπνευσης ήταν κάποιες φωτογραφίες που δόθηκαν στον γραφίστα μας, για να αποτυπώσουν κάποιες μορφές. Μακροσκοπικά είπαμε ότι το λογότυπό μας είναι ένα γράμμα G, αλλά μέσα του εμπεριέχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θέλαμε δύο γνώμονες που μας οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του λογοτύπου. Ο ένας ήταν η αναγνωρισιμότητα αυτού από τον οποιονδήποτε δεν το παρατηρεί, και άλλος ήταν η αμεσότητα ως προς την ιστορία που έχει να πει. Γιατί πιστέψτε με, έχει να πει μια ιστορία από μόνο του αυτό καθ' αυτό το λογότυπο, όταν το κοιτάξεις πιο λεπτομεριακά. Αυτό λοιπόν είναι το λογότυπό μας, το είδατε και πριν. Είναι το γράμμα G, είναι μια πορεία ανθρώπων. Εντός της πορείας ανθρώπων υπάρχουν κάποια στοιχεία και καταλήγει, όπως βλέπουμε στο τέλος, σε ματσάκια αμάραντα, συμβολίζοντας την αισιοδοξία, την επιβίωση και το θετικό μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε εδώ πέρα. Κάποιες παραλλαγές του ίδιου του λογοτύπου. Στο επόμενο. Εδώ. Λοιπόν, στην ανάλυση, στην επιμέρους ανάλυση, είπαμε ότι το ημικύκλιο γράμματος του G αποτελεί μια πορεία ανθρώπων, ένα καραβάνι, δείχνοντας την ιστορική πορεία των Ελλήνων του Πόντου στον χρόνο, τις πορείες των εκτοπισμένων, όλα τα δεινά τα οποία επέστησαν οι Έλληνες του Πόντου κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. Άμα θα δείτε λεπτομεριακά τις μορφές, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει εκεί πέρα μέσα ο πόνος. Κάθε μία μορφή έχει κάτι να πει, θα το δείτε όσο πιο λεπτομεριακά κοιτάς. Αυτό είναι το όμορφο πράγμα του συγκεκριμένου λογοτύπου, κατά την άποψή μου, ότι όσο πιο πολύ το κοιτάς τη λεπτομέρειά του, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτεις πράγματα. Η κατάληξη της πορείας, που είναι το δεματάκι τα αμάραντα, συμβολίζοντας την επιβίωση και την αναγέννηση, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και τη δυναμική του ποντιακού ελληνισμού, που δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ, δημιουργεί και υπάρχει, σε κόντρα των γενοκτόνων που θέλαν να μας αφανίσουν. Λοιπόν, θέλοντας λοιπόν να αποτυπώσουμε και την επιμέρους ιστορική διαχρονική πορεία μας στον Πόντο, εισάγαμε μέσα στο λογότυπο διάφορα στοιχεία. Κρυφά, φανερά, ανακαλύψιμα δε, όταν τα κοιτάς πιο λεπτομεριακά. Πρώτο επιμέρους σύμβολο ήταν ένα τμήμα Ιωνικού Κίωνα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε Ιωνικά φύλλα, επίκησαν πρώτη φορά πριν 3.000 χρόνια τη Σινόπη. Τι πιο αναγνωρίσιμο, θέλαμε να δώσουμε το χωροχρονικό στίγμα της γενοκτονίας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί Έλληνες του Πόντου που γενοκτονήθηκαν. Τι πιο αναγνωρίσιμο από έναν Κίωνα ως προς την ελληνικότητα, ως προς το ότι αποτυπώνουμε εδώ πέρα, με αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, ακριβώς το ότι είμαστε Έλληνες που υπήρξαμε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που υποδηλώνει την πνευματική καλλιέργειά μας, την εκπαίδευση των Ελλήνων του Πόντου, είναι ένα σύμβολο αναγνωρίσιμο από εμάς, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί φάρο της δικής μας εκπαίδευσης και της δικής μας καλλιέργειας του πνεύματος. Η λύρα,
υπάρχει μια μορφή μέσα η οποία κρατάει μια λύρα, την ποντιακή λύρα, υποδηλώνοντας τη μουσική μας παράδοση και ταυτόχρονα την άλλη πολιτιστική κληρονομιά που φέρουμε μαζί μας ως φιλή. Ο μονοκέφαλος αετός συνόπης, που τον έχουμε απαντήσει και στο αρχαίο νόμισμα το γνωστό, αναφέρθηκα και πριν για τη συνόπη, ιωνικά φύλλα την επίκησαν, ένα διαχρονικό σύμβολο του Πόντου, υιοθετήθηκε αργότερα και από την Αυτοκρατορία των Κομινών, Παναγία Σουμελά και Σταυρός. Η χριστιανικότητα, το υπόλοιπο το δείγμα. Είπαμε, είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί, ο λόγος που γενοκτονηθήκαμε. Η Παναγία Σουμελά και ο Σταυρός, βλέπουμε μια κυρία η οποία κραδένει ένα σταυρό μαζί, τη φέρει μαζί της, είναι η βαθιά χριστιανική πίστη του ελληνικού κόσμου εκεί πέρα, η οποία ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε σε αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, σε αυτό το λογότυπο, το οποίο, όπως βλέπετε, συνδιαμορφώνεται από πάρα πολλά στοιχεία, αποτυπώνεται η μακρά και η λαμπρή ιστορική πορεία των Ελλήνων στον Πόντο, η δραματική περίοδος γενοκτονίας ταυτόχρονα, η αποτυχία του στόχου εξόντωσης των χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το αισιόδοξο μήνυμα της επιβίωσής μας. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Λοιπόν, μήπως έχουμε παρακάμψει το κομμάτι με τα μάραντα. Α, το είπαμε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ωραία, εντάξει. Πάμε παρακάτω, ενδεικτικές χρήσεις του λογοτύπου σε διάφορα t-shirt, σε κονκάρδες, αφίσεις, μπάνερ που θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για τις επαιτειακές εκδηλώσεις, διάφορα άλλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.